Λέγομαι Καλοκαίρης Μανώλης, είμαι προπονητής μπάσκετ. Πέρυσι το φθινόπωρο μου ζητήθηκε για το Ρέθινο Κρέτα Kings να συμμετάσχω στην προσπάθεια που γίνεται εδώ στο Ρέθινο Assist, ώστε να βοηθήσω και εγώ ως ρέφερι στην προσπάθεια των παιδιών να αθληθούν. Είναι μια προσπάθεια που τους δόθηκε από το Ίδρυμα Νίαρχος με την ευγενή χορηγία του και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος γιατί πραγματικά δημιουργήθηκαν νέα αθλητική χώρη στο Ρέθινο. Και βάσκαν κάποιοι που είχαν προβλήματα και δόθηκε η ευκαιρία σε μικρά παιδιά να αθληθούν και να ευχαριστούν το άθλημα του μπάσκετ. Ονομάζομαι Μακρύ Ιωάννα και εγώ Ψηλού Τσοπίκα. Είμαστε και οι δύο φοιτήτριες της Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, από το οποίο και ενημερωθήκαμε για το πρόγραμμα Ρέθινο Κρέτα Kicks Assist, το οποίο και φέτος για πρώτη φορά συμμετέχουμε. Ελπίζουμε να έχουμε συμβάλει μέχρι στιγμής όσο το δυνατόν καλύτερα με την προσφορά μας στο πρόγραμμα αυτό. Είμαστε πολύ ευχαριστημένες και πολύ χαρούμενες που συμμετέχουμε σε αυτό. Η συνεργασία μας με τους υπεύθυνους και τους διοργανωτές του ASSIST είναι πολύ καλή μέχρι στιγμής. Γι' αυτό και ελπίζουμε να διοργανωθεί κάτι αντίστοιχο και του χρόνου που θα είμαστε εδώ για να συμμετέχουμε. Χαίρομαι που συμμετέχω σε αυτή τη διοργάνωση που διοργανώνει το Ρέθινο Κρέτα Kings και δίνει στα παιδιά την ευκαιρία να συμμετέχουν σε ένα άθλημα για να μάθουν πώς είναι. Ελπίζουμε το χρόνο να είναι καλύτερο και με πιο πολλά παιδιά. Και χαιρόμαστε που κάποια παιδιά που δεν έχουν μάθει το άθλημα έχουν την ευκαιρία να το μάθουν καλύτερα. Είμαι η Δέσποινα Ψωμά και συμμετέχω στο Ρέθινο Assist. Είμαι η δεύτερη χρονιά φέτος και ελπίζω να συνεχιστεί και του χρόνου. Με την ομάδα συνεργαζόμαστε 9 χρόνια, άψογα δεν έχουμε πρόβλημα και είμαστε εδώ πέρα για την υγειονομική κάλυψη. Με το Ρέθινο Assist είναι η δεύτερη μας χρονιά και είμαστε εδώ σε περίπτωση που γίνει κάποιο τραυματισμό, υπάρξει κάποιο πρόβλημα υγείας και καλύπτουμε υγειονομικά. Κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά, σε συνεργασία με το Cretan Kings Assist, κατασκευάσαμε και παρήχαμε 56 παρτέρια σε 14 σχολεία του αστικού ιστού της πόλης του Ρεθύμνου και μέσα σε αυτά τα παρτέρια τα παιδιά σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς μέσα στο σχολικό πρόγραμμα αλλά και στον ελεύθερο τους χρόνο καλλιέργησαν φυτά και είχαν μια παραγωγή λαχανικών. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της παραγωγής έφτασε στα κοινωνικά συσίδια της πόλης μέσα από ένα πλαίσιο αλληλεγγύης και κοινωνικής δράσης όπου τα παιδιά ήταν ενεργοί πολίτες και βοηθούσαν τους συμπολίτες τους. Το πρόγραμμα ξεκίνησε με αυτόν τον τρόπο. Σιγά σιγά ήρθε η εποχή πια να μαζέψουμε τα φυτά που είχαν βάλει τα παιδιά και όπως βλέπετε ανταποκρίνονται με μεγάλη ιδιαίτερη χαρά γιατί βλέπουν ότι όλο αυτό που ξεκίνησε έγινε κάτι, ότι αναπτύσσεται, ακολούθησαν όλη την πορεία σιγά σιγά από τη στιγμή που το έβαλα σαν σποράκι, μεγάλωσε και τώρα ήρθε ο καιρός στην κομίδη, ας πούμε, κατά έναν τρόπο. Το πρόγραμμα αυτό του Cretα Kings ήταν μια πολύ ωραία ιδέα, όπως ό,τι φάνηκε στην πράξη. Ήταν μια ιδέα που τράβηξε τα παιδιά, τα συγκίνησε και είχαμε πολύ ενεργή συμμετοχή από πλευράς τους. Όποια τάξη είχε μελέτη περιβάλλοντος που είχε σχέση με τις καλλιέργειες και τα φυτά, τα ζώα κτλ. Η όποια μεγαλύτερη τάξη είχε κάτι σχετικό με το οικοσύστημα, τα κατεβάζαμε, τα παιδιά βλέπανε τα φυτά, γνωρίσανε, κάνανε πρακτική εξάσκηση σε αυτά που ακούνε θεωρητικά στο σχολείο, είδανε τις ρίζες, είδανε τους καρπούς, είδανε τα φύλλα, αλλά κυρίως αυτό που ήταν πιο σημαντικό ήταν ότι τα παιδιά συγκινηθήκαν από την ιδέα ότι φυτεύοντας κάτι μπορεί να προσφέρεις έναν συνάνθρωπό σου, να τον βοηθήσεις να περάσει μια δύσκολη στιγμή. Ξεκινήσαμε από πέρυσι εθελοντικά, βοηθώντας τα παιδιά σε συνεργασία με το Ρέθινο Assist να δείξουμε πώς κάνουμε φυτεύσεις και πώς μπορούμε να καλλιεργήσουμε σε μικρό χώρο κυπευτικά και λουλούδια. Είναι πολύ θετικό όλο αυτό το πρόγραμμα, βοηθάει στα παιδιά να εξοικειωθούν με το αντικείμενο και να τους δείξουμε πώς μπορούν να καλλιεργήσουν σε λίγο χώρο κάτι πολύ χρήσιμο για αυτά. Η Φιλία Εξαίματος έχει ξεκινήσει μια καινούργια προσπάθεια με ένα τριήμερο για να γίνουμε όλοι εθελοντές δότες μυελού των οστών. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε δίπλα μας τους Ανεμόμυαλους Κλαμπ και το Ρέθινο Κρέτα Kings. Γίνε και εσύ δότης μυελού των οστών, αφού πρώτα ενημερωθείς. Δεν ήταν
Δεν είναι